συστημένη, όπου φαίνεται πως η προβολή του Μπορμπόκη μπάλα περνάει τη γραμμή και εν συνεχεία κάνει φάουλ στον Τρόμπινιο Λιμπερόπουλος, πατώντας με τις τάπες το απλωμένο χέρι του τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν το 0-1, μόλις η τρίτη νίκη του Πανιωνίου στην ιστορία των δύο ομάδων, μετά από αυτή του 60 και την πιο πρόσφατη του 99 με τον γκολ του Ναλιτζή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην Αντιπέρα Όχθη, δεύτερη συνεχόμενη ήττα για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Το δίχως άλλο, το χειρότερο δυνατό ντεμπούτο του Ήλε Ντουμητρέσκου, του νέου προπονητή της Ένωσης του Ρουμάνου, στον πάγκο του Δικεφάλου. Κοιτάξτε τι γίνεται στην περιοχή για μια καλύτερη θέση με πολύ φάλσο τον κόρνερ. Μπάλα που θα γυρίσει τον Τζάρντα, αυτός δίνει πολύ ύψος γεμίζοντας ένα χώρο. Ο Ποπετκόφ γύρισε την μπάλα και το πλασέ στέλνει ελάχιστα έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι. Ο Κατσουράνης, τον βλέπετε εδώ, μια πολύ περίεργη στην εξέλιξη φάση μετά το κόρνερ και την πρώτη απομάκρυση των φιλοξενούμενων. 24 μέτρα μακριά από την εστία του Γιάροσλαβ Ντρόμπνη. Για την ικανότητα του Τζάρντα δεν είναι μακριά βέβαια. Περνάει την μπάλα ο Τζάρντα, out. Τώρα από εδώ που είναι το φάουλ. Υπηρετεί πολύ περισσότερο το δεξί πόδι του Μπορμπόκη που σουτάρει, μπάλα στο δοκάρι το οριζόντιο μπροστά από τον ΟΚΑ. Διώχνουν οι φιλοξενούμενοι το μακρινό σου του Πετκόφ, κοντράρει και τρέχει ο Κατσιαρός για να προλάβει πριν φύγει μπάλα κόρνερ. Τα κατάφερε. Γι' αυτό το νέο σπουδαίο μαρκάρισμα, εδώ δείτε τον Μπορμπόκη, περνάει την μπάλα, δοκάρι, βρήκε και λίγο τον Ντρόμπνη. Αλλά ήταν τυχερός ο κοκκίνος Πανιωνίου, δεν τον βρήκε μπάλα στο σώμα για να γυρίσει προς την εστία, αλλά στο αριστερό του χέρι. Εδώ δείτε, να το. Κάνει πολύ ωραίο γέμισμα στον Μπορμπόκη, περνάει αυτός η προβολή από τον Σορτζόπουλο. Για να δούμε που πηγαίνει μπάλα. Ο Ντρόμπνη είναι μέσα. Το όχι, παίζεται λένε, βοηθός και διαιτητής. Είναι στημένος ο βοηθός στη γωνία ακριβώς εκεί που πρέπει, πάνω στο σινεάκι και παρακολουθεί. Νάτος εδώ ο Χρονόπουλος, ο Μεσίνιος που παρακολουθεί τι ακριβώς θα κάνει ο Ντρόμπνη. Δείτε, περιμένει, βρίσκει την μπάλα, την κρατάει έξω, λέει ο βοηθός, δεν πρέπει να έχει περάσει μπάλα 100%. Φεύγει, ξαναβάζει το χέρι. Εδώ τώρα έχω την εντύπωση ότι είναι μέσα η μπάλα. Εδώ πλέον έχω την εντύπωση ότι είναι μέσα η μπάλα και είναι πριν περάσει έξω, απλώνει και το χέρι, τώρα κάνει ένα περίεργο μάζεμα προς τα πίσω. Εδώ, α όχι, την έχει βρει. Την έχει βρει ο Λιμπερόπουλος. Εδώ τώρα είναι το αν υπάρχει φάουλ ή όχι. Αν η μπάλα είναι στο έδαφος και έχει το ένα του χέρι επάνω ο goalkeeper του Πανιωνίου και η προβολή του Λιμπερόπουλου πάει μόνο στην μπάλα, τότε δεν ξέρω γιατί πρέπει να ακυρωθεί η προσπάθεια του κυνηγού της ΑΕΚ. Πάντως ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι, ότι την κράτησε δηλαδή ο Ντρόμπνη, δεν έχει δώσει φάουλ. Δεν ξέρω. Δείτε πάλι, εδώ ένα χέρι έχει. Όχι, ο Μπορμπόκης έχει βάλει πρώτος. Μετά, ναι, μετά τον πατάει ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος όμως φωνάζει ότι από την προβολή του Μπορμπόκη μπάλα είναι γκολ. Στο 37, εδώ δείτε, ένα χέρι είναι στην μπάλα. Του Μπορμπόκη είναι το άγγιγμα. Δεν ξέρω. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πολύ δύσκολη φάση. Έχει χώρο ο Κατσιάρος που γεμίζει. Λαγωνικάκης από δύσκολη γωνία, το σούτ στην αγκαλιά του Μιχαηλίδη. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Με εναλλαγή ο Μπορμπόκης δεν μπορεί να σεντράρει. Φτάνει μπάλα στον Τζιάρτα, σουτάρει. Ακόμη μια φορά στο δοκάρι και νομίζω ότι έχει βρει και το κεφάλι του Λαγωνικάκη. Και δεν καταλήγει μπάλα στα δίχτυα. Από αυτό το καταπληκτικό αριστερό σούτ του Τζιάρτα που κάνει εδώ τώρα το τακουνάκι. Ο Μόρας το πάρει. Γυρίζει για τον Μπορμπόκη. Μπορμπόκης ξεφεύγει, η σέντρα του δεν περνάει όμως. Πάει να στρωθεί πάλι για τον Τσιάρτα, ο Βιτσέκ την πετάει σε νέο κόρνερ. Εδώ δείτε πάλι την βολίδα του Τσιάρτα. Ναι, έχει βρει η μπάλα στο Λαγωνικάκι και πηγαίνει πάλι στο οριζόντιο δοκάρι. Δεύτερο για την ΑΕΚ στο 43. Στο γύρισμα του Μάτζου, παίρνουν θέσεις όλοι στην περιοχή. Out η μπάλα από την κεφαλιά του προθυμένου Σμπιλιανίτς. Τώρα ανεβαίνει ο Τζορτζόπουλος, η μονομαχία με τον Μπορμπόκη. Προλαβαίνει ο Τζορτζόπουλος, λες και δεν είχε αντίπαλο εδώ. Γυρίζει την μπάλα επικίνδυνα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο με τον Παρότη που τον βλέπετε εδώ. Ο Βιλτσέκ διώχνει πάνω στον Πετκόφ που πατάει την μπάλα στο Λάκι. Αυτό γεμίζει, είναι τελείω μόνο στο Λιμπερόπουλο. Σταματάει, σουτάρει, εκπληκτική επέμβαση του Ντρόμπνη.
Νομίζω έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κόντρα και στο σου του Λιπερόπουλου, αλλά ο Ντρόπνη κάνει καταπληκτική επέμβαση. Εδώ δείτε, ναι, έχει βρει η μπάλα και γίνεται ακόμη πιο δύσκολη επέμβαση για τον goalkeeper του Πανιωνίου. Θα το δείτε εδώ. Τη βρίσκει ο Τιόλης την μπάλα, πετάγεται ο Ντρόπνη με το ανάποδο χέρι πλέον και διώχνει. Και εδώ με γροθιές απομακρύνει. Το κόρνερ που εκτελέστηκε, η κεφαλιά γυριστεί από τον Οκά στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε, έσκασε στο δεύτερο δοκάρι μπροστά και φυγιά όμως. Παρόντι με το Σμίλιανης κοντά και ο Τζοτζόπουλος. Παρόντι με πολύ φάλτσο. Καταπληκτικό γκολ για τον Πανιόνιο. Καταπληκτικό γκολ για τον Πανιόνιο από την εκτέλεση του Παρόντι. Πέρασε την μπάλα ο Ρουγουανός με φάλτσο, αφήνοντας άγαλμα την άμυνα της ΑΕΚ να παρακολουθεί την τροχιά, την καταπληκτική τροχιά. Θα δείτε ότι η μπάλα σηκώνεται πολύ ψηλά και κατεβαίνει στη γωνία του Μιχαηλίδη. 0-1. 80 επαναλαμβάνω. Πάλι εδώ δείτε, κοιτάξτε με πόσο φάλτσο πέφτει η μπάλα. Ανεβαίνει πολύ ψηλά και πέφτει, εδώ δείτε, στην αριστερή γωνία του Μιχαηλίδη. Εδώ πάλι. Μόρας. Παλιά που δεν περνάει. Πανιόνιος ψάχνει νέα κόντρα με τον Τζορτζόπουλο. Έχει πει ο Μιχαηλίδης πολύ τον πλασάρο. Τζορτζόπουλος περνάει την μπάλα. Out! Η μπάλα σκάει 2 μέτρα μπροστά από την γραμμή τέρματος ΣΑΕ και φεύγει out. Σε τεράστια ευκαιρία του Τζορτζόπουλου. Σαριστά η μπάλα για το Ζαγοράκι, γυρίζει στην περιοχή, το σουτ στο δοκάρι, ακόμα μια φορά η ΑΕΚ προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση αλλά δεν τα καταφέρνει. Άου την μπάλα. Ο Κασάπης με τον Κωνσταντινίδη. Ωραία τρίπλα στο Τζουλιάνο και δεύτερο ο Κωνσταντινίδης, τον έριξε τον Βραζιλιάνο. Το σουτ, πολύ καλή ενέργεια, τέταρτο δοκάρι. Η ΑΕΚ κάνει καρέ στα δοκάρια σήμερα και έχω την εντύπωση ότι αν μη τι άλλο μπορεί να μιλάει για μεγάλη ατυχία. Στο 91ο λεπτό εξαιρετική ενέργεια του Κωνσταντινίδη στο Τζουλιάνο. Πρώτη τρίπλα. Δεύτερη με το δεξί, την έχει την μπάλα στρωμένη, έχει φόρο, λασάρι. Εδώ η μπάλα συμβολή των δοκαριών και έξω. Στο 86ο η προβολή του Κατσουράνη. Τώρα στο 91 είναι το πολύ ωραίο πλασέ. Μπορμπόκης εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό και με το σουτ του Βασίλη Τσιάρτα στο 43. Σε μια φάση η οποία θα πολύ συζητηθεί ενώ έχουμε νεύρα τώρα που ένταση μεγάλη εδώ. Βαγωνικάκης λέει παίζω την μπάλα στον ΟΚΑ, αυτός του φωνάζει. Ο Θημιάδης στέλνει στα αποδυτήρια το Λαγωνικάκη πριν αντικατασταθεί από τον Μπουμπέγκο με δεύτερη κίτρινη. Και κίτρινη κάρτα έβγαλε και στον ΟΚΑ. Ναι, μου λέει ο Άγγελος Τηλιάδης, δεν το είδα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη στον Λαγωνικάκη που είχε δει την πρώτη στο 30 και σας το έλεγα νωρίτερα ότι παίζει με τη φωτιά ο Λαγωνικάκης. Ενώ μιλάει, φεύγει ένα καπνογόνο και χτυπάει το διαιτητή τον Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Το ξέφυγε από την εξέδρα, το βλέπετε εδώ. Και χτύπησε τον Ευθυμιάδη. Έχουμε ένταση, έχουμε νεύρα. Βέρμι δόμπρε, βέρμι πόσιτιβο, δίσκυπινα μάνε μπράνιλι. Ο στόχος μας ήταν σήμερα για να μάρκαρουμε πάρα πολύ καλά, πειθαρχημένα στο μίσο μας γήπεδο. Αν να αφήσουμε τον αντίπαλο για να κάνει κάτι καλό. Ας το αφήσουμε βήχαζαλι το ρίχλιχ πρώτη ούτωκο, αφήσουμε δάλει νιάκι γόλ. Για να κάνουμε λίγες γρήγορες αντιπιτέσεις για να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Τα το τακτικά σε να βιάζαρυλα. Druhý polčas, keď sme boli viac nebezpeční aj pred branou súpera. A s tým taktiky, ítanem pätiche, mením, ide teraz tu dektoro imichronon, ľudí, potom denišame to som. Gali nepítesi, denekaname, skedom sa trolu epítesi. Okrem gólu sme si vytvorili aj dve veľké ďalšie prežitosti gólové. Ekros a potom gól, ichame, keď dio gale zevkérie. The responsibility of the result is 100% mine. Η ευθύνη για το αποτέλεσμα είναι 100% δική του. Have to say that the player try very hard. They wish to win tonight. They give everything on the field. Οι ποδοσφαιριστές τα έδωσαν όλα, προσπάθησαν όσο μπορούσαν και έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στον αγωνιστικό χώρο. I saw very good attitude tonight on the field. Είδα από την πλευρά τους μια πολύ καλή συμπεριφορά. It's not time for excuses. It's the time to be together, to work very hard. To think for the next. Δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, είναι ώρα να αυτοσυγκεντρωθούμε και να δουλέψουμε περισσότερο και να σκεφτούμε το επόμενο παιχνίδι. The players, they try very hard. I will keep going with the same system. Λέει
ότι δεν νομίζω ότι έκανε κάποια γρήγορη αλλαγή, ότι κάθε προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα